Εθισμός στο διαδίκτυο. Πόσες ώρες ξοδεύουμε κάθε μέρα στον υπολογιστή σερφάροντας στο διαδίκτυο? Πότε είμαστε εθισμένοι στο διαδίκτυο? Πώς να αποφύγω τον εθισμό στο διαδίκτυο? Το διαδίκτυο ή αλλιώς ίντερνετ είναι ένας εικονικός χώρος στον οποίο όσοι έχουν ιντερνετική σύνδεση μπορούν εύκολα να πάρουν πληροφορίες πάνω σε οτιδήποτε, καθώς και να συμμετέχουν αλληλεπιδρώντας και οι ίδιοι αναρτώντας τις δικές τους θέσεις και απόψεις στον ιστό μέσα από τις δικές τους ιστοσελίδες και τα δικά τους blogs. Το διαδίκτυο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και έχει εξαπλωθεί σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Εάν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, θα δούμε μικρά παιδιά προσιλωμένα ατελείωτες ώρες μπροστά σε μια οθόνη να σερφάρουν όλη την ημέρα στο διαδίκτυο, είτε παίζοντας παιχνίδια, είτε διαβάζοντας άρθρα, είτε ενδεχομένως να παρακολουθούν κάποιο βίντεο ή να εργάζονται με το διαδίκτυο ή ακόμη και να κάνουν τις καθημερινές τους συναλλαγές με το ίντερνετ. Το ίντερνετ έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και είναι απαραίτητο σχεδόν σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τι γίνεται όμως όταν το διαδίκτυο γίνεται εθιστικό και τα παιδιά γίνονται όλο ένα και πιο επιρρεπή να προσκολώνται στο διαδίκτυο και να μην δίνουν σημασία σε ό,τι συμβαίνει τριγύρω τους? Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση μιας μητέρας, η οποία είχε 4 ώρες στο διαδίκτυο και καθώς ήταν απορροφημένη, το παιδί της βγήκε από το σπίτι και το έψαχνε μετά για πολλή ώρα. Τι γίνεται στην περίπτωση που το παιδί του αρέσει πια μόνο να βλέπει κινούμενα σχέδια και δεν επιθυμεί να κάνει παρέα με κάποιον αληθινό φίλο? Τι γίνεται στην περίπτωση που οι νέοι έφηβοι εθίζονται στον εικονικό έρωτα του διαδικτύου και βρίσκονται πολλές ώρες σε επικοινωνία με τον την εικονική σύντροφο? Τι γίνεται με τον εθισμό στις πορνοτενίες και την απόσυρση από την αληθινή ζωή και από τις αληθινές σχέσεις? Είναι τοξικός ο εθισμός στο διαδίκτυο? Τα περισσότερα από τα παιδιά που ασχολούνται με το διαδίκτυο δείχνουν πολύ ευτυχισμένα την ώρα που απασχολούνται με αυτό. Δεν θέλουν να φάνε, δεν θέλουν επικοινωνία, θέλουν να συγκεντρώνονται. Νομίζουν ότι βρίσκουν τον εαυτό τους. Δηλώνουν ότι τους είναι καθημερινά απαραίτητο. Πόσο αληθινή είναι αυτή η ευχαρίστηση των παιδιών? Ξεχνούνε ακόμη και να φάνε με τρόπο που βλάπτει σημαντικά την υγεία τους. Τρώνε όσο πιο πρόχειρα και γρήγορα γίνεται για να έχουν περισσότερο χρόνο να ασχοληθούν με τον υπολογιστή. Εθισμός είναι ακριβώς αυτό. Να μην επιθυμεί κανείς την επικοινωνία καθόλου με κάποιον διπλανό του όση ώρα ασχολείται με το διαδίκτυο. Όλα του φαίνονται ενοχλητικά πέρα από τον υπολογιστή. Δεν φροντίζει την εμφάνισή του. Είναι εθισμός. Εθισμός είναι να παραμελούμε τη φροντίδα του σώματός μας και τη σωστή μας διατροφή για να έχουμε περισσότερο χρόνο να σερφάρουμε στο διαδίκτυο και να ανεβάζουμε χιλιάδες ψηφιακά αρχεία, τόνους ή να κατεβάζουμε. Να είμαστε συνέχεια δηλαδή σε αυτή την ενασχόληση και να μην φτάνει ο χρόνος και να βλέπουμε ότι οδεύουμε όλο ένα και περισσότερο σε μια τέτοια πραγματικότητα για όλους. Είναι ευλογία ή κατάρα τελικά? Κάποτε είχαμε την τηλεόραση, τώρα έχουμε τον υπολογιστή φίλο ή εχθρό. Δεν μπορούμε ακόμη να προσδιορίσουμε. Ο χρόνος όμως και το μέλλον θα μας δείξει.